το είπαμε για τον Αθανάση το Μυριβάκη, πολύ σκληρός για να πεθάνει. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει τι έκανε αυτό το τριήμερο στη Φαρκαδόνα εκεί και συζητήθηκε και έφτασαν στα αυτιά μας αυτές οι πληροφορίες ότι είχε και τραπεζώματα, ότι βρήκε και αρκετό κόσμο. Κύριε Μυριβάκη, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δαζέρα. Να είσαι πάντα καλά. Πράγματι είχαμε επαφές, είχαμε επαφές αρκετές μπορώ να πω, παρόλο που είναι δύσκολη περίοδο λόγω COVID, γιατί πληροφορήθηκα όσες μέρες ήμουνα στο χωριό ότι είναι σε μεγάλη έξαρση, εν διάφορη τόση κάναμε επαφές και κάνουμε επαφές και από την Αθήνα και διαζώσεις. Έτσι, ένα λεπτό λίγο για να καταλάβω εγώ, ότι βρίσκεις κόσμο και έχεις φίλους στην Φαρκαδόνα είναι δεδομένο τόσα χρόνια. Δήμαρχος, εσύ για να μου είπαν εμένα ότι ο Μυριβάκης έκανε επαφές, πάει να πει ότι έκανες με νέο κόσμο ή κόσμο που είχες αποστασιοποιηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εδώ θα όχι, το πούμε. Νομίζω ότι είναι, δεν είχα αποστασιοποιηθεί, ήμουν παρόν και είμαι παρόν. Πράγματι θα έχουμε μεγάλες εκπλήξεις, θα έχουμε μεγάλες εκπλήξεις. Προχωράμε πολύ δυναμικά μπορώ να πω, πάρα πολύ δυναμικά. Εντάξει, τώρα δεν θέλω και να σου πω να μου πεις ονόματα, δεν θα μου πεις. Όχι, δεν το συζητώ, όχι, δεν θα... Και να με ρώταγες, πραγματικά δεν θα απαντούσα. Και μπορώ να πω και σε διαδρομή, που ακόμα στην Αθήνα προχθές έλαβα 3 τηλεφωνήματα για νέες υποψηφιότητες που ασχολούνται πρώτη φορά με την πολιτική, έτσι, ειδικά με το Δήμο, ας το πούμε καλύτερα, πιο ξεκάθαρα. Τι, δηλαδή, σε πήραν τηλέφωνο και είπαν... Βεβαίως. Όχι μάλιστα για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο, έτσι. Για συμμετοχή. Τώρα πού τη βρήκαν αυτή την όρεξη και μπήκαν σε αυτή Κοίταξε, τη διαδικασία. Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι πραγματικά και είναι πολλοί που πιστεύουν έτσι, στο έργο του Θανάση του Μεριβάκη. Yeah. Έτσι ήταν οι συνθήκες που βγήκαμε στο δεύτερο γύρο το 2019. Εν διάφορη τόση είμαστε εδώ. Ναι. Ο κόσμος μας θυμά, δεν έχω κανένα παράπονο. Κάποιος μου είπε ότι είπε ανύπαρκτη τη σημερινή Δημοτική Αρχή, λέει, είναι ανύπαρκτη η σημερινή Δημοτική Αρχή. Και τ' άκουσε ο Γεωργολόπουλος και ζορίστηκε, ισχύει. Αν είπα εγώ ότι είναι ανύπαρκτη η Δημοτική Αρχή, καταρχήν από σώμα του Θανάση του Μεριβάκη δεν ακούστηκε ποτέ κάτι τέτοιο. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στις εκφράσεις μου, έτσι και αυτή την κουβέντα καταρχήν δεν την είπα. Μάλιστα. Τώρα, αν το έργο της Δημοτικής Αρχής θα το κρίνει ο κόσμος, ακόμα υλοποιούνται έργα δικά μου, τα οποία είχαν ενταχθεί το 2019, τα τελευταία αν δεν κάνω λάθος, και μερικά ακόμα είναι στην άκρη, είναι η οδοποία των Σεργουτών 900.000 ευρώ και είναι και το δίκτυο λιμάτων στο Δήμο Φαρκαδόνας, στην Φαρκαδόνα δηλαδή, που είναι 5.130.000. Ο Σονούπο δηλαδή πιστεύω σε ένα μήνα, ενάμιση το πολύ θα ξεκινήσει. Αυτό το άλλο που λέγαμε την περασμένη φορά εδώ που είχαμε αναδείξει το θέμα που δεν είχαν μπει προτάσεις από το Δήμο Φαρκαδόνας, λύθηκε? Κοίταξε, μέχρι τη στιγμή που συζητάγαμε, Λάζαρε, ότι δεν είχε εγκριθεί κανένα έργο, ήταν πραγματικό γεγονός. Ότι τα άλλα που για λέγαμε... Για το πρόγραμμα Τρίτσης υπάρχει... λέμε για να καταλάβουν. Για το πρόγραμμα Τρίτσης, ακριβώς. Τη στιγμή που το ανακοίνωσα, πράγματι δεν είχε ενταχθεί ούτε ένα έργο. Τώρα προχθές ανακοινώθηκε ένα έργο. Είναι μια οδοποιία σε όλο το Δήμο Φαρκαδόνας, 1.600.000 ευρώ. Τι, άσφαλτο στα χωράφια πάλι, τι είναι αυτό? Ναι, άσφαλτο στα χωράφια, αυτό κοιτάξτε να δείτε. Τώρα ένα λεπτό, όταν βγαίνει ένα πρόγραμμα, δηλαδή αυτό έχει ανάγκη η Φαρκαδόνα, να πέσει άσφαλτο στα χωράφια? Κοιτάξτε, και αυτό χρειάζεται. Εντάξει, και αυτό χρειάζεται. Εμείς όμως αφήσαμε έργα υποδομής. Ναι. Έτσι, όπως είναι το δίκτυο λιμάτων Φαρκαδόνας, όπως είναι η τηλεμετρία που δεν έχει τελειώσει ακόμη, έτσι η ίδρυυση του διασέλου έχει τελειώσει, έχει πληρωθεί, πληρώθηκε το ρεύμα από τη ΔΙΑ Φαρκαδόνας, αλλά ακόμα δεν έχουν μπει τα στήλια από ό,τι ενημερώθηκα στο τελευταίο συμβούλιο προχθές. Εκεί νερό από το Βλαχογιάννη παίρνουν, από πού παίρνουν? Όχι, τώρα παίρνουν από το Βλαχογιάννη. Είχαμε μισθώσει μια απομόνα από το Βλαχογιάννη. Έτσι, εμείς καταφέραμε και υλοποιήσαμε ένα από τα πολύ σημαντικά έργα του Δήμου. Παίρνουμε από τη Φαρκαδόνα νερό και στέλνουμε. Παναγίτσα, Γριζάνο, Χλαδοχώρη, Διάσυλο. Ένα έργο 1.700.000. Υλοποιήθηκε, έγινε το έργο, δεν μπήκαν ακόμα το ρεύμα. Δηλαδή δεν είναι έργα υποδομής αυτά? Τώρα εσύ είναι δεδομένο, θα είσαι υποψήφιος, δηλαδή δεν το συζητάς, δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Αυτό πάει, έχει τελειώσει το θέμα. Είναι δεδομένο ότι θα κατέβω, δεν το συζητώ.
Με την Ιχαλία εκεί βρήκε τίποτα, άκρες, υπάρχει κάποιο άνοιγμα? Κοιτάξτε, πάντα βρίσκουμε, θα τη βρούμε την άκρη. Η Ιχαλία πράγματι είναι ένα δύσκολο χωριό, έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και εκεί. Ανάλογα διάβαζα ότι ετοιμάζει την υποψηφιότητα και από τον Δήμο Πηλιναίων. Ισχύει αυτό, έχεις ακούσει κάτι? Από τον Δήμο Πηλιναίων υποψηφιότητα δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τουλάχιστον καμία πληροφορία δεν έχω τέτοια. Καμία, μα καμία. Ούτε ένδειξε, τίποτα, τίποτα. Δεν θυμάμαι που το διάβασα κιόλας, για να μην ειλικρινές. Αλλά σε κάποιο site, δεν ξέρω αν ήταν εκεί της περιοχής ή εδώ το Τρικαλινό. Όχι, μήπως αναφέρεσαι τίποτα που κλείσαμε δύο υποψηφιότητες από το Δήμο Πηλιναίων? Εσύ πάλι έκλεισες? Ναι, ποιος? Τώρα προχθές που ήμουν κάτω. Ποιους? Λάζαρε, είπαμε, αυτά δεν λέγονται. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Εντάξει, Δημαρχέ, να είσαι καλά. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές μας. Γεια σου, γεια σου. Yeah.